κομμάτια του δάσους. Συναντιόντουσαν σε ένα ξέφωτο. Όχι μόνο τους, αλλά με τους γονείς τους. Θέλανε και αυτά να παίξουν, να τραγουδήσουν και να ξεφαντώσουν. Η μαμά Λαγουδίνα με το μικρό της λαγουδάκι, με τα μικρά της λαγουδάκια. Το θεατρικό μας παραμύθι έχει τίτλο «Το ξεχωριστό ελαφάκι». Είναι ένα παραμύθι που έχει πάρα πολλαπλά μηνύματα, αναδεικνύει την αναπηρία, τη διαφορετικότητα και ενισχύει την περιβαλλοντολογική μας συνείδηση όσον αφορά τα δάση, την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές. Χαρά μας, μεγάλη, το ότι το ΕΚ, το Λεμαΐδας, συνεργάστηκε με άλλες δύο δομές με μεγάλη επιτυχία, με το πρώτο δημοτικό από το Λεμαΐδας και με το μουσικό σχολείο από το Λεμαΐδας. Οι πρωταγωνιστές του θεατρικού μας παραμυθιού είναι τα παιδιά του δημοτικού και η μουσική επένδυση είναι από την χοροδία του μουσικού σχολείου. Τα παιδιά πώς το είδαν, πώς δούλεψαν, πώς συμμετείχαν. Το χάρηκαν πάρα πολύ. Εμείς ενθουσιαστήκαμε και χαρήκαμε ιδιαίτερα με την συνεργασία που είχε το Δημοτικό με τα δικά μας τα παιδιά. Νομίζω όλοι το χαρήκαμε πάρα πολύ. Και εμείς οι συνάδελφοι και τα παιδιά. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για εμάς να ασχοληθούμε με ένα τόσο σημαντικό θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Νατάσα Τσιμαλίδου, η οποία επικοινώνησε μαζί μας χωρίς να υπάρξει κάποια γνωριμία πιο πριν, οπότε από μόνη της προσπάθησε να βρει κάποια θεατρολόγο για να μπορέσουμε όλοι μαζί να εκπληρώσουμε αυτή την παράσταση. Τα παιδιά σιγά σιγά μπήκαν στους ρόλους τους. Μια υπέροχη διαδικασία. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα μας ευχαριστήσει η συνεργασία με το ΕΚ της Πεντάβρισσου, ειδικά όταν και οι δύο ομάδες ενώθηκαν, το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι παιδιά δημοτικού μαζί με τα παιδιά από το ΕΚ θα έχουν μια τόσο ωραία συνεργασία. Δεν ξέρω, προσωπικά νιώθω ότι ήταν αρκετά επαγγελματική η δουλειά τους για τόσο μικρά παιδιά και ταυτόχρονα άτομα με αναπηρία. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν υπάρχει ενέργεια, όταν υπάρχει θέληση, όταν έχουμε να ασχοληθούμε για κάτι τόσο σημαντικό, τελικά όλα μαζί συμβάλλουν για να φτιάξουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο αν πούμε ότι ήταν συγκινητικό, μάλλον θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ λίγο. Ήταν φοβερό. Εγώ τουλάχιστον
νιώθω ότι βγήκα άλλος άνθρωπος από αυτή τη διαδικασία. Οπότε δεν το χάρηκαν μόνο τα παιδιά, μάλλον το χαρήκαμε κι εμείς περισσότερο και από αυτά τα ίδια.